Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας οργάνωσε σήμερα το πρωί εκδήλωση με τίτλο Erasmus Day. Οι στόχοι της εκδήλωσης ήταν η προβολή και διάχυση των έργων Erasmus Plus που υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται ακόμη από τις σχολικές μονάδες της Δυτικής Μακεδονίας, η διάχυση καλών πρακτικών στον χώρο της εκπαίδευσης, η εμπλοκή των μαθητών και των μαθητριών σε δραστηριότητες γνωριμίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και η παρουσίαση των ολοκληρωμένων διαπιστευμένων σχεδίων της Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2021 και 2022. Η έκθεση και παρουσίαση των έργων Erasmus Plus των σχολικών μονάδων, καθώς και οι διαδραστικές δραστηριότητες, πραγματοποιήθηκαν σήμερα το πρωί στο Δημοτικό Κήπο Κοζάνης. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποιεί την δράση αυτή στο Δημοτικό Πάρκο και στη συνέχεια στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης. Η εκδήλωσή μας αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο εορτασμού των Erasmus Days. Έχει θεσπιστεί όλη η εβδομάδα σαν εβδομάδα προώθησης Erasmus σε όλη την Ευρώπη. Η δική μας εκδήλωση αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος είναι σήμερα το πρωί στο πάρκο, όπου όπως είδατε οι σχολικές μονάδες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα έργα Erasmus που υλοποιούν και υλοποίησαν τα τελευταία τρία έτη. Υπήρχαν βέβαια και σχολικές μονάδες που ήρθαν και επισκέφτηκαν τις εκθέσεις και τις παρουσιάσεις χωρίς να έχουν να παρουσιάσουν οι ίδιοι κάτι, γιατί όπως βλέπετε έχουν τη δυνατότητα να πάρουν μέρος και σε διάφορες διαδραστικές δραστηριότητες. Στο δεύτερο μέρος θα ενημερώσουμε τις σχολικές μονάδες για το πώς μπορούν να εμπλακούν στο πρόγραμμα Erasmus και στο τρίτο μέρος το απόγευμα θα παρουσιάσουμε τα ολοκληρωμένα διαπιστευμένα σχέδια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα Erasmus είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απευθύνεται και στην σχολική εκπαίδευση και εμείς αυτό το κομμάτι είναι που προωθούμε. Σαν Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης θέλουμε να φέρουμε κοντά την εκπαιδευτική κοινότητα σε αυτά τα έργα, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συμμετέχουν είτε σε έργα που υλοποιεί η Περιφερειακή Διεύθυνση και θέλουμε να τους εμπλέξουμε σε αυτά, είτε δίνοντάς τους πληροφορίες για το πώς μπορούν οι ίδιοι να εμπλακούν και να υλοποιήσουν. Σήμερα στο πάρκο συμμετέχουν σχολικές μονάδες από όλα τα σχολεία της Δυτικής Μακεδονίας. Η Φλόρινα έδωσε ένα δυναμικό παρόν, γιατί είναι αρκετές οι σχολικές μονάδες που υλοποιούν τέτοια έργα. Βλέπετε ότι σε αυτό το χρονικό σημείο οι μαθητές έχουν χωριστεί σε ομάδες και κάνουν κάποιες διαδραστικές δραστηριότητες. Η εκδήλωσή μας γίνεται με την υποστήριξη του Europe Direct, ομίλου νέων ενεργών νέων Δυτικής Φλόρινας, Δυτικής Μακεδονίας. Και έχουν το δικό τους λοιπόν κιόσκ για να δώσουν πληροφορίες για τη δράση τους και επίσης να υλοποιήσουν και αυτοί με τη σειρά τους διαδραστικές δραστηριότητες με τους μαθητές.